Το διαστημικό λεωφορείο είναι ένα όχημα που κατασκευάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μοιάζει με αεροπλάνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά αποστολές στο διάστημα. Εκτοξεύεται κάθετα με τη βοήθεια δύο πλάγιων πυράβλων με στερεά καύσιμα. Προσαρμόζεται σε μια πολύ μεγάλη κεντρική δεξαμενή που περιέχει υδρογόνο και οξυγόνο σε υγρή μορφή. Το όχημα μεταφέρεται στην εξέδρα εκτόξευσης, όπου πυροδοτούνται οι δύο πλάγιοι πύραυλοι και οι τρεις μηχανές του. Σε ύψος 45 χιλιόμετρων περίπου, οι δύο πύραυλοι αποσυνδέονται και πέφτουν στη θάλασσα, από όπου περισυλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν ξανά. Πριν το λεωφορείο μπει σε τροχιά, αποσυνδέεται η κεντρική δεξαμενή του, η οποία καταστρέφεται. Το λεωφορείο μπορεί να μείνει σε τροχιά μέχρι και ένα μήνα, στη διάρκεια του οποίου περισυλλέγει στοιχεία για επιστημονικές μελέτες, με τη βοήθεια ενός ειδικά προσαρμοσμένου βραχίωνα.